οι πιο ωραίες αποφάσεις για μη σοβαρά θέματα είναι οι αποφάσεις τελευταίας στιγμής. Και καλησπέρα σας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λες αυτό? Το λέω γιατί εχθές φεύγοντας από εδώ και ενώ κρύωνα και ενώ έτσι κάπως αισθανόμουν περίεργα και δεν ήμουν και στα κέφια μου, ήθελα να πάω να χωθώ κάτω, ναι, από παπλώματα, να ζεσταθώ όπως φαντάζομαι και οι περισσότεροι. Γιατί τι καιρός είναι αυτός, Χριστέ μου, λέει να φτιάξει. Μα ας τον κάνουν λίγο πιο ελαφρύ αυτό το χειμώνα. Τα σύννεφα και οι καιροί, δεν ξέρω. Τελευταία στιγμή λοιπόν, με το που φτάνω σπίτι μου, λέω: ωραία, δεν πάμε ένα θέατρο, αφού σε ταινία δεν βλέπω να βλέπουμε θέατρο, τίποτα. Θέατρο, εσύ, βραδιάτικα. Όχι, σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το θέατρο. Το ξέρω ότι σ' αρέσει, αλλά νομίζω ότι λες ότι δεν μπορείς, δεν στάζεις. Κοίτα, πήγα σε παιδική, η απογευματινή. Δεν α, λαϊκή απογευματινή. Είπαμε, αυτές είναι οι ώρες μου εμένα. Και λέω: δεν πάμε ένα θέατρο, παιδί μου, αφού όλο ρωτάμε για ταινία και δεν μας κάθεται μια ταινία που να είναι και των γιονών μας γούστο να πάμε να τη δούμε. Σωστό. Πάμε ένα θεατράκι. Λοιπόν. Κλείστηκε 6 και 20, 7 και 10 ήμουν εκεί, 7 και 10 ξεκίνησε και η παράσταση. Ήμουν πολύ τυχερή. Τι είδες? Είδα το έργο του Παπαδοπούλου, το Μάνα πάω στο Hollywood. Αχ, έχω ακούσει τα καλύτερα γι' αυτό. Λένε ότι έχει πάρα πολύ πλάκα. Περάσαμε πολύ ωραία και γελάσαμε, έχει και συγκίνηση. Το έργο της Δήμητρας δεν ήταν απλά ένα πάμε να γελάσουμε. Ναι, γελάς πολύ, ξεκαρδίζεσαι. Εγώ με ακούγανε σε όλο το θέατρο. Είναι γνωστό ότι εγώ άμα περνάω καλά, το ευχαριστιέμαι και αφήνομαι. Δεν, το απολαμβάνω. Θα είχε φοβερό κείμενο. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, γιατί ήταν ένα έργο που έχει τον προβληματισμό του τι συμβαίνει σήμερα και όχι μόνο σήμερα, γιατί πολλά χρόνια πριν οι Έλληνες έχουν ξεκινήσει στο να φύγω, να ψάξω την τύχη μου αλλού, δεν υπάρχει μέλλον αυτό εδώ, ή τις ψηλοδικές μας αυτά τα τύπου κομπινούλες, λίγο κοροϊδεύουμε, λίγο κάνουμε μέχρι να στρώσουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Και τέλος το οποίο τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως έχει επιδεινωθεί, γιατί επιδεινώνεται η κατάσταση στη χώρα. Οπότε ακόμα περισσότερος κόσμος θέλει να φύγει έξω να κυνηγήσει κάτι καλύτερο. Εγώ το σκεφτόμουν αυτό λοιπόν με το La La Land, που παρότι μπορεί να έλεγα ότι δεν μου άρεσε χθες, λέγαμε με τον Νικόλα για την ξαδέρφη του, την Ιωάννα την Τριανταφυλλή, του σου έχω πει ότι είναι ξαδέρφη. Είναι ξαδέρφη. Ναι, είναι ξαδέρφη κοντινά. Είναι όλοι εκεί μέσα. Ψηλή, όλοι ψηλή οικογένεια. Λοιπόν, και σκεφτόμασταν την Ιωάννα και τον Πάνο που έχουμε να τους δούμε πάρα πολύ καιρό και λέγαμε τι να κάνουμε. Τι φύγανε αυτά τα παιδιά, πέρσι φύγανε. Ναι, είναι 1,5 χρόνο. Όχι, δεν είναι πέρσι, γιατί και πέρσι είχε μπει άλλο ζευγάρι στη Μουρμούρα. Άρα είναι παραπάνω. 1,5 χρόνο λείπουνε. Όπου πραγματικά είναι δύσκολα, γιατί και το La La Land πραγματεύεται αυτό, ρε παιδί μου. Τις πόρτες που σου κλείνουν, τα casting που πρέπει να έχεις υπομονή να πηγαίνεις, που σου τελειώνουν τα χρήματα, που θες να γυρίσεις στο πατρικό σου. Όλα αυτά που. Και σκεφτόμασταν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ζει τώρα η Ιωάννα, αλλά όχι μόνο η Ιωάννα. Και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες που έχουν φύγει και το έχουν προσπαθήσει τόσο πολύ. Ο Καραμίχος δεν είχε πει σε μια συνέντευξη ότι δεν είχα να φάω τον πρώτο καιρό στην Αμερική. Εκεί όμως είναι ακόμα, που σημαίνει ναι, μια χαρά έχει τακτοποιηθεί. Τα έχει πάει μια χαρά και διδάσκει και σε μια σχολή στην Καλιφόρνια. Πάντως ότι φύγανε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ναι. Να δοκιμάσουν, μπορεί κάτι να πέτυχαν, μπορεί μετά να μην μπορούσαν να μείνουν παραπάνω. Να δεν ξέρω τι λόγοι φυσικά. Είναι αυτοί που σε γυρνάνε πίσω. Μπορεί να μην πηγαίνει και ένα τόπο. Ναι, δηλαδή ναι, να βρει και δουλειά και να φύγει. Δεν ξέρω. Να σου λείπει και η οικογένειά σου κλπ. Αλλά είναι πολύ. Ποιο ήταν ο τελευταίο που έβλεπα τώρα? Ποιος, ο Βασιλόπουλος? Και ο Βασιλόπουλος κάτι κάνει, έχει βρει κάποιους ρόλους. Και ο Άνθιμος εκεί. Και να δεις και ο Τζόρτζογλου, πόσες φορές πήγε ο Τζόρτζογλου στην Αμερική. Και εκείνος έφυγε και μεγάλος. Και ακόμα είναι με το γιο. Και είναι και το διάβαζε ότι είναι με το γιο και μάλιστα έχουμε κάνει και μια συνέντευξη με τον Στράτο. Ο Στράτος, ο οποίος πραγματικά μου έκανε εντύπωση πώς σκέφτηκε μετά από τόσα χρόνια καριέρας εδώ στην Ελλάδα να πάει να ψαχτεί στην Αμερική. Γιατί πότε πρωτοπήγε, πριν 10 χρόνια?